Δήμαρχε, καλημέρα σας. Πώς είστε? Καλημέρα κύριε Δημαρχή. Καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, έχετε πολλά προβλήματα στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Αναφορικά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μανώλη Κοκοσάλη, αναφορικά με τις ζημιές σε ό,τι έχει να κάνει με τις σεισμικές δονήσεις 27 του Σεπτέμβρη και τις μετέπειτα με τα σεισμικές δονήσεις. Να το ξεκινήσω από εκεί που το άφησα στο Δήμο Μηνώ, Απεδιάδος. Τι γίνεται με τις δικές σας τις αυτοψίες, την αρρωγή, τη σύσταση φυσικού φακέλου, σε ό,τι έχει να κάνει με τους δικούς σας τους δημότες? Σε τι κατάσταση βρίσκεται το πράγμα? Κοιτάξτε, κυρία Δουλειαράκη, αυτό το που υστερεί αυτή τη στιγμή στην όλη διαδικασία, σε αυτή τη φυσική καταστροφή μας βρήκε, είναι αυτό ακριβώς που λέτε, η σύνταξη των φακέλων και στην πορεία η αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αρρωγή. Αυτό καθυστερεί πάρα πολύ. Οι αυτοψίες, παρά το γεγονός ότι είχαν πολλά κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί σε όλα τα χωριά, ακόμα δεν έχουμε δει την πλήρη εικόνα. Μπορώ να σας δώσω έτσι αναφορικά με αποτελέσματα των προηγούμενων ημερών ότι στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων τα κόκκινα σπίτια υπερβαίνουν τα 200, αυτή τη στιγμή 250, που το έχει δει και η Τριτοβάθμια Επιτροπή, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το έργο της. Έχουμε πάρα πολλά κίτρινα σπίτια που μπορεί να φτάνει τον αριθμό και των 1000 σπιτιών σε όλα τα χωριά του Δήμου, ιδίως στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στο Αρκαλοχώρι, δηλαδή Αστρίτσι, Μελέσσες, Αγίες Παραχές, όλα αυτά τα χωριά που έχουμε πει και στο παρελθόν. Και από την άλλη πλευρά του Δήμου μας, προς τη μεριά των Αστερουσίων, στο κομμάτι της Λιγορτίνου, Τεφελίου, Μεταξοχωρίου, όλα αυτά τα χωριά έχουν υποστεί οι μεγάλες βλάβες. Έχει καθυστερήσει αυτή η διαδικασία και θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο, γιατί όπως γνωρίζετε. Ναι. Νομίζει ο κόσμος ότι δεν σας άκουσα. Είναι γραφειοκρατικές οι διαδικασίες και θα καθυστερούν πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τώρα. Υπάρχει κάποιο. Συγγνώμη, λύστε μου την απορία, αν έχετε την καλοσύνη. Έχουν φέρει και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διαδικαστικά ασχολούνται με αυτό το θέμα, δηλαδή έχει μεριμνήσει γι' αυτό η πολιτεία, ή και σας οι δημότες σας τρέχουν από γραφείο σε γραφείο προσπαθώντας να βρουν μια άκρη με αυτό τον κικαιώνα? Το γραφείο αυτό, κυρία Δουλγεράκη, είναι ένα. Είναι αυτό που έχει, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στεγάζεται στη Μητρόπολη, το πολιτιστικό κέντρο της Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου. Στο Αρκαλοχώρι. Αυτό το γραφείο είναι. Ναι. Είναι τμήμα του υποδομών της ΔΑΕΦ, έτσι λέγεται. Σωστά. Είναι τοπικό τμήμα, το οποίο θα αναλάβει, έχει την υποχρέωση να πάρει τους φακέλους μετά που θα συνταχθούν με τις μελέτες των ανθρώπων, των ιδιωτών. Αν και πότε, ναι, και όποτε. Ναι, αν και πότε, ναι, αυτό σωστά. Που σας λέω το γραφειοκρατικό, έτσι. Να εγκρίνει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, να αδειοδοτήσει αυτές τις εργασίες και στη συνέχεια να αποζημιωθούν οι άνθρωποι ανάλογα με το κόστος. Ένα γραφείο για όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές. Αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είχαμε κάνει έτοιμα και αυτό το αποδέχτηκε το Υπουργείο και είχα ζητήσει αν ήθελαν, είχα παραχωρήσει και χώρο στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Δέχτηκα στο Αρκαλοχώρι, δεν μας πειράζει αυτό. Όσο πιο κοντά είναι στη ζημιά, στη φυσική καταστροφή, τόσο καλύτερο είναι. Άρα η δημιουργία του γραφείου αυτό είναι θετικό. Το θέμα τώρα είναι να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες. Σε άλλες περιοχές της χώρας. Κύριε Κοκοσάλη, το γεγονός, θα μου το δώσετε το παράδειγμα, το γεγονός ότι ένα γραφείο που στεγάζεται σε μία μόνο περιοχή, αλλά έχει στην εποπτεία του και ψάχνει και κάνει αυτοψίες σε ολόκληρη την Κρήτη, την προηγούμενη ας πούμε εβδομάδα ήταν στη Σιτία, από μόνο του δείχνει πόσο δυσκίνητα είναι τα πράγματα. Και βέβαια δυσκίνητα, κυρία Δουλειαράκη. Αυτό το έχουμε επισημάνει και στο Υπουργείο. Και χθες που είχα συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Καραγιάννη, αυτό του έθεσα. Ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων, δεν αρκούν. Ο όγκος της δουλειάς είναι τόσος που φανταστείτε, όταν έχει να κάνει με 2 και 3.000 σπίτια στο Καλοχώρι, έχει να κάνει με 1.500 σπίτια στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Συν αυτά που είπατε εσείς στους υπόλοιπους Δήμους, είχαμε ζημιές Τέμενος, Ηράκλειο, Σιτία που πήγαν τα κλιμάκια αυτά. Φανταστείτε τι όγκος δουλειάς υπάρχει. Και όλα αυτά τα σπίτια που λέμε τώρα θα πρέπει να αδειοδοτηθούν μετά. Να γίνει ο προϋπολογισμός τους, να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης που πρέπει να γίνουν. Αυτά όλα θέλει κόστος. Επίσης, αυτό το γραφειοκρατικό κομμάτι το επιτείνει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή θα χρειαστούν πάρα πολλοί μηχανικοί, θα χρειαστούν μια σειρά από ενέργειες που πρέπει να γίνουν και όλα αυτά καθυστερούν τη διαδικασία. Όσο βέβαια καθυστερεί η διαδικασία,
Καταλαβαίνετε ότι εμείς οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν τη φροντίδα τώρα μαζί με το Υπουργείο να δούμε πώς θα στεγάζουμε τους ανθρώπους και όλα αυτά. Σε αυτή τη λογική ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων είχε ζητήσει από το υποδομών από την αρχή, είχε κάνει μια εκτίμηση ότι εμείς θα χρειαστούμε περίπου 40 με 50 οικίσκους. Έτσι είναι οι αιτήσεις που έχουμε, κυρία Δουλγεράκη, μετά από πρόσκληση που έβγαλε το Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Έχουμε 55 αιτήσεις περίπου δημοτών που αιτούνται οικίσκο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις στεγαστικές τους ανάγκες. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αρχανών, ο Δήμος Αρχανών κατασκεύασε μόνος του 10 οικίσκους. Εκεί που είχαμε στις μελέσεις, όταν ανακατασκευάζαμε και αντιστατικά ενισχύα με το σχολείο, είχαμε μεταφέρει ένα συγκρότημα αλλοιόμενων αιθουσών, το οποίο το ανακατασκευάσαμε και φτιάξαμε 10 οικίσκους εκεί και μας έχει στείλει το Υπουργείο Υποδομών άλλους 22. Έχουμε αυτή τη στιγμή δηλαδή 32 οικίσκοι που έχουν μοιραστεί και μοιράζονται ακόμα και τώρα, και χθες παραλάβαμε, μοιράζονται στα χωριά του Δήμου μας. Και 7 οι οποίοι παραμένουν στη Λιγόρτινο, γιατί παίρνω μήνυμα από τη Λιγόρτινο που λένε ότι, ξέρετε, δεν ακόμα δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί έργα αποχέτευσης και ρεύμα. Δεν έχει συνδεθεί και έχουμε κάνει αιτήσεις για να συνδεθούν. Αλλά αυτή τη βδομάδα, μου είπε η ΔΕΗ, θα τη συνδέσει. Υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία, θα τα καταφέρουμε. Στο θέμα να βρούμε τους οικίσκους και μετά και τη σύνδεση της ΔΕΗ θα κάνουμε. Το έχουμε τοποθετήσει στο σχολείο της Λιγορτίνου. Είναι 6 οικίσκοι, όχι 7. Είναι 6 οικίσκοι και θα βάλουμε και άλλους, γιατί έχουμε 7 αιτήσεις. Έχουμε ανακατασκευάσει κάποια κοινοτικά καταστήματα τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση των ανθρώπων. Ο στόχος είναι να μην μείνει κανένας άνθρωπος σε καμία τέτοια. Και δεν έχει μείνει. Προσέξτε, από την πρώτη στιγμή, εμείς, κυρία Δουλγεράκη, δεν βάλαμε τους ανθρώπους σε σκηνές. Πήγανε σε ξενοδοχεία, πήγαμε σε σπίτια του προγράμματος Εστία, πήγαμε σε σπίτια και ξενοδοχεία που είχαμε στην περιοχή μας, φιλοξενήθηκαν σε οικείους τους, αλλά άνθρωποι στις σκηνές μέσα δεν μπήκαν. Και αυτό προσπαθούμε να το τηρήσουμε. Και τώρα που κλείνει ένα τμήμα στο πρόγραμμα Εστίας, πάλι τους ανθρώπους σε ξενοδοχείο θα τους βάλουμε. Μέχρι να ολοκληρωθούν και να έρθουν οι οικίσκοι που έχουμε ζητήσει όλοι. Από ό,τι μου είπε ο Υπουργός, μέχρι το Γενάρη θα έχουμε και τους υπόλοιπους. Μα από τη στιγμή που ξέρουν, εγώ, ξέρετε, δεν το καταλαβαίνω με πολύ μεγάλη ευκολία αυτό, αν και σε καθημερινή βάση καταγράφω όπως και εσείς καταγράφετε και γνωρίζω από πρώτο χέρι πόσο δυσκίνητα είναι τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες υπουργείων κλπ. Είναι όμως αδιανόητο από την άλλη, κύριε Κοκοσάλη, να υπάρχουν 55 αιτήσεις και σε εσάς, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να στεγαστούν, να σιτιστούν, οικίσκοι οι οποίοι θα πρέπει να συνδεθούν, και τώρα να ακούω γραφειοκρατία, γιατί πρέπει να γίνουν, φαντάζομαι, μελέτες έτσι ώστε οι οικίσκοι να συνδεθούν με το ρεύμα, καθυστερούν οι υπηρεσίες κλπ. Τι στην ευχή δικαιολογία μπορεί να βρεις που να είναι εντάξει με την κοινή λογική, όταν ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν αυτή την ώρα? Κυρία Δουλγεράκη, από τους 32 οικίσκους που έχει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι 15 ήδη είναι συνδεμένοι και στην αποχέτευση και τέτοια. Ήδη έχουν μπει οι άνθρωποι μέσα, αυτοί βρίσκονται στις μελέσεις. Και να απομένουν οι άλλοι 15, οι 12 μας ήρθαν χθες. Και οι 6 στη Λιγορτίνου. Αυτές μένουν να συνδεθούν τώρα και να τοποθετηθούν. Εμείς με το που έρχονται οι οικίσκοι, όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Και σε εμάς και στο Δήμο Μηνώα. Το θέμα είναι να βρούμε τους οικίσκους αυτούς. Βέβαια, βρέθηκε το κράτος απροετοίμαστος. Αυτή τη στιγμή οι ανάγκες, από ό,τι γνωρίζω, στο Αρκαλοχώρι έχει ζητήσει πολλούς. Αλλά ο Δήμαρχος εκεί είναι περίπου 100-140 θα πάνε, και γύρω στους 40 με 45 σε εμάς. Ξέρετε, αν έρθουν σε εμάς, κυρία Δουλγεράκη, εμείς γινόμαστε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το αποδείξαμε. Δεν καθυστερούμε εμείς καθόλου. Όχι, όχι, εγώ προσπαθώ να σας... Γιατί είμαστε δίπλα στους ανθρώπους και βλέπουμε τα προβλήματα. Σωστά, και καλά το κάνετε. Αυτό είναι που λέμε η αυτοδιοίκηση, είναι δίπλα στους ανθρώπους. Ξέρετε... Αλλά πολλές φορές τώρα, καταλαβαίνετε, εμείς δεν μπορούμε να βρούμε από μόνοι μας 100 οικίσκους ο καθένας. Έτσι. Δεν μπορούμε. Ξέρετε αυτό, κάτι, λοιπόν, θα διαφωνήσω μαζί σας μόνο σε ένα πράγμα. Όταν λέτε, ξέρετε, εξαπίνησα, ας πούμε, πιάστηκε η πολιτεία. Μα γι' αυτό ψηφίστηκε αυτή η πολιτεία, ή κάθε πολιτεία γι' αυτό υπάρχει, για να έχει εκείνα τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, πολιτική προστασία που θα τα ενεργοποιεί άμεσα σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Αυτός είναι ο ρόλος της, για να μην υποφέρει κανένας. Εκεί διαφωνώ με αυτή την τοποθέτηση, με το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ θα σας πω όμως, σας είπα προηγουμένως και το τόνισα αυτό,
τουλάχιστον στο Δήμο το δικό μας που έχω την ευθύνη, εγώ και το Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς δεν αφήσαμε άνθρωπο, ούτε ασύτιστο, ούτε αστέγαστο, αυτό που μας ζήτησε βοήθεια. Φτάσαμε σε ένα σημείο να βγάζουμε 480 μερίδες ημερησίως και να ασυτίζουμε τον κόσμο. Βάλαμε τον κόσμο μέσα σε σπίτια, σε ξενοδοχεία. Δεν αφήσαμε τον κόσμο σε σκηνές, σε ιδίως με κερκές ειδικές. Και καλά πράξατε. Να κρυώνουν οι άνθρωποι. Δεν αφήσαμε τέτοια πράγματα. Και αυτή τη στιγμή, αν κάποιος δεν είναι στο Νικίσκο μέσα, βρίσκεται ή σε κάποιο σπίτι, είναι σε ασφάλεια. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα και εμείς αυτά που μας έχουν δώσει, θα τα τακτοποιήσουμε εμείς. Οι Δήμοι θα τα τακτοποιήσουν γρήγορα. Το πρόβλημα είναι πότε θα έρθουν οι υπόλοιποι οικίσκοι που έχουν αιτηθεί οι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, κυρία Δουλγεράκη, στο κομμάτι της σύντησης και της στέγασης, αντιμετωπίστηκε καλά. Αυτό που δεν έχει αντιμετωπιστεί και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, είναι το κομμάτι της αποκατάστασης των βλαβών που έχουν υποστεί οι οικίες. Εκεί θα καθυστερήσουμε, εκεί το βλέπω το πρόβλημα να χωλαίνει, το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές και με έγγραφα. Έγιναν δεχτά κάποια έγγραφα δικά μας, όπως να δημιουργηθεί τμήμα ΔΑΕΦΚ εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, με συγχωρείτε, είναι στο Αρκαλοχώρι, για να κινήσει πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά, οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες εκεί και οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα κικαιώνα τι πρέπει να κάνουν με τα σπίτια τους. Είπατε προηγουμένως και το άκουσα στην εκπομπή σας, ότι αυτή τη στιγμή γίνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις προκειμένου να ενημερωθούν οι άνθρωποι. Έχουν χαθεί. Δεν ξέρουν πώς θα το κάνουν, δεν βρίσκεται κάποιος να τους βοηθήσει. Προσπαθούμε εμείς να τους ενημερώσουμε, οι Δήμοι δηλαδή να τους ενημερώσουμε, αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι... Σωστά. Πού να ξέρεις όλη αυτή τη διαδικασία η οποία απαιτείται. Έχουμε και άλλα προβλήματα, κυρία Δουλγεράκη, που πρέπει να τα επισημάνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά κτίρια, είναι και οι δημόσια κτίρια που έχουν πάρει ζημιά. Εγώ έχω για παράδειγμα αυτή τη στιγμή σχολείο στο Χουδέτσι, να το πούμε λίγο γρήγορα και να το δούμε σε άλλη εκπομπή αν θέλετε, γιατί νομίζω ότι 9 η ώρα σταματάει η εκπομπή σας. Λοιπόν, να έχω σχολείο στο Χουδέτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή αντιδράει η νεότερων και λέει επειδή είναι πετρόχτισο θα το αντικαταστήσεις με αυτόν τον τρόπο. Μα δεν αντικαταστούνται έτσι τα σχολεία με ασφάλεια. Οι μηχανικοί που πήγαν και το είδανε, γιατί εγώ κάνω τη μελέτη του σχολείου αυτή τη στιγμή, μου προτείνουν συγκεκριμένο τρόπο. Σας προτείνουν συγκεκριμένο τρόπο. Βέβαια, συγκεκριμένο τρόπο αποκατάστασης. Με γκανάιτ. Με οπλισμένο χειρόδεμα. Με θεμελίωση του κτηρίου. Για να είναι με περιμετρικά δοκάρια και με τέτοια πράγματα. Δεν στέκονται αλλιώς τα κτίρια τα παλιά, τα πετρόχτιστα. Και σας μιλάω και σαν μηχανικός. Δεν μπορεί λοιπόν η αρχαιολογία. Ή νεότερο, γιατί δεν μιλάμε για ένα παλιό χτίσμα μινωικό, μιλάμε για ένα νεότερο χτίσμα 80 ετών, 90 ετών. Λοιπόν, δεν μπορεί η αρχαιολογία σε αυτά τα πράγματα να αντιδρά. Θα πρέπει να προέχει η ασφάλεια των παιδιών και όχι να δεχτούμε να τηρήσουμε κάποια στοιχεία του σχολείου να φέρεται το παλιό, το πετρόχτιστο, αλλά δεν μπορούμε διαφορετικά να τα αποκαταστήσουμε. Οι μηχανικοί δεν δέχονται να βάλουν τις υπογραφές τους. Το καταλαβαίνετε αυτό. Θα αρχίσει λοιπόν τώρα κάποια παλιά κτίρια και η αρχαιολογία και θα λέει όχι, δεν θα το αποκαταστήσεις έτσι, θα πάτε να βγάλετε την πέτρα, δεν φτιάχνουν έτσι τα κτίρια, κυρία Δουλγεράκη. Θα μπλέξουμε κι αλλού. Αυτό το πρόβλημα που σας λέω αυτή τη στιγμή ήταν ιδιαίτερα έντονο στη Σάμο, στο Βαθύ και στο Καρλόβαση. Εγώ έχω μιλήσει επάνω με τους ανθρώπους. Γιατί είχαν πολλά νεοκλασικά σπίτια εκατονταετίες και δεν δέχτηκε η αρχαιολογία να τους αφήσει να τους αποκαταστήσουν με σωστό τρόπο. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα δούμε. Να δούμε πώς θα ξεφύγουμε από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας και να βοηθήσουμε τον κόσμο να ξαναμπεί στα σπίτια του μέσα για να μην ερημώσουν οι περιοχές μας, κυρία Δουλγεράκη. Αλλιώς αυτή τη στιγμή έχουν φύγει οι άνθρωποι. Εμένα έχουν φύγει αυτή τη στιγμή και είναι στο Ηράκλειο, σας λέω επίσημα, ότι τουλάχιστον 30-40 οικογένειες. Αυτή η απογραφή τώρα που γίνεται βρίσκει τους ανθρώπους στο Ηράκλειο. Αρχίζουν πλέον και φαίνονται τα χωριά και ερημών. Έχουμε ευθύνη να φτιαχτούν γρήγορα τα σπίτια, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ξαναπηγυρίσουν στις εστίες τους απρόσκοπτα. Αυτό είναι η ευθύνη όλων μας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους. Εμείς εκεί που έχουμε τη δικιά μας ευθύνη την αναλαμβάνουμε και προσπαθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Δημαρχέ, έβλεπα πρόσφατα και μία αναφορά, κοινοβουλευτική παρέμβαση υπήρξε με επιστολή σας, ότι έχει να κάνει και με το δικό δίκτυο, το οποίο παρουσιάζει και αγροτικό και επαρχιακό, το οποίο παρουσιάζει αρκετές υποχωρήσεις, είναι αλήθεια? Βέβαια. Έχουμε σημεία και δεν σας κρύβω σήμερα ότι υποβάλλω υπόμνημα με εισαγγελική παραγγελία, γιατί είχαν φύγει βράχους στον δρόμο παρανύφους της εκκλησίας, γιατί και ο σεισμός δεν ήταν μόνο στο κομμάτι του Αιθιού, δημιούργησε και αλλού προβλήματα. Γιατί ζητάει η εξηγήση του εισαγγελέας πώς έφυγε ο βράχος και όλα αυτά, και ορθά το κάνει η δικαστική αρχή για την ασφάλεια των διερχόμενων.
Είχαμε προβλήματα σε φράγματα, κυρία Δουλγεράκη. Το φράγμα των αρμανογείων αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό, ένα-ένα, δεν το ολοκληρώσατε. Λέτε ότι σήμερα προχωράτε με υπόμνημα και ζητάτε εισαγγελική παρέμβαση. Όχι, 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 όχι. Ο εισαγγελέα ζητάει εξηγήσει. Α, και μάλιστα. Και ορθά το κάνει ο εισαγγελέα, κατά την άποψη τη δικιά στο δρόμο τη Εκκλησία Παρανύφου. Έφυγε εκεί ένα βράχο μεγάλο και έπεσε στο οδόστρωμα, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε ένα διερχόμενο όχημα. Ο εισαγγελέας πρέπει να ρωτήσει σε ποια φάση είναι η όλη διαδικασία. Αυτή την τελείω. Είχαμε πρόβλημα στο Χουδέτσι, στο δρόμο που εκεί που κατέβηκε ο Πρωθυπουργός, αν θυμάστε στο παρελθόν, εκεί που υποχώρησε το οδόστρωμα και αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί το πλάτος του δρόμου κατά ένα μεγάλο και είναι πλέον επικίνδυνο. Συνεννοηθήκαμε αυτό πως θα γίνει η αποκατάστασή του. Είχαμε προβλήματα σε φράγματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα φράγμα, όπως σας είπα προηγουμένως, στα Αρμανόγια, που με τη μετακίνηση του σεισμού, χωμάτινο φράγμα, αρχίζει και χάνει νερό από την έξοδο του φράγματος, με αποτέλεσμα να φοβόμαστε διασωλήνωση. Τι σημαίνει αυτό? Ανατροπή του φράγματος, κυρία Δουλγεράκη. Όλα αυτά, είχαμε προβλήματα σε δίχτυα ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, τα οποία με τη μετακίνηση του εδάφους εσπάσαν όλες αυτές τις σωλήνες. Αυτά αποκαταστάθηκαν βέβαια σε μεγάλο βαθμό από τα συνεργεία του Δήμου. Πάρα πολλές σχολιά εμείς καταφέραμε και λειτουργήσαμε γρήγορα με ελάχιστες αίθουσες, γιατί είχαμε ένα δυνατό πρόγραμμα στατικής ενίσχυσης των σχολείων. Παράδειγμα, στις Μελές που είχαμε έντονο πρόβλημα από το σεισμό, εμείς το 18 το είχαμε στατικά ενισχύσει το σχολείο αυτό, με αποτέλεσμα να αντέξει καλά στο σεισμό. Γιατί το σεισμό, κυρία Δουλγεράκη, δεν το αντιμετωπίζει αλλιώς. Ούτε με αυτά που λένε οι σεισμολόγοι, προβλέψεις που δεν ξέρουμε πότε και πού θα γίνουν οι σεισμοί. Οι σεισμοί αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο, με δυνατά κτίρια. Αυτό είναι που πρέπει να δούμε όλοι οι Δήμοι το επόμενο διάστημα. Εμείς είχαμε μπει σε αυτό, έχουμε δώσει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό σε έργα στατικής ενίσχυσης των σχολείων και δεν πάθανε ζημίες στα σχολιά μας, εκτός κάποια πετρόχτιστα τα οποία δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε. Αυτά έχουν πάθει. Εμείς ζητήσαμε 9 αίθουσες εκεί, μας έχουν έρθει 7, σε αντίθεση παραδείγματος χάρη με το Μινώα που είχε παραπάνω αίθουσα, αλλά και μεγαλύτερη ζημιά οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε ζημιές σε πάρα πολλές δημόσιες υποδομές και τις έχουμε. Έχουμε μπει σε μια φάση αποκατάσταση αυτών. Εμείς σε ικανοποιητικό βαθμό αποκαταστήσαμε δίχτυα. Είναι κάποια σημεία που θέλουν παρεμβάσει για τη βοήθεια του κράτους. Το φράγμα, για παράδειγμα, το αποκαταστήσω δεν φτάνει προϋπολογισμός 500.000 ευρώ. Ο δρόμος αυτός που λέμε στις τρεις εκκλησίες είναι περίπου, γιατί έχω κάνει τις μελέτες τώρα, τις εκπονώ, κοντά το εκατομμύριο για να πιάσει το παρανές αυτό, ώστε να μην κινδυνεύουν τα διερχόμενα οχήματα. Αυτά τώρα το επόμενο διάστημα τα έχουμε ζητήσει με έγγραφα, όπως είπατε εσείς, και ζητάμε η επιχορήγηση των Δήμων για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ζημιές αυτές που έχουμε υποστεί. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πρώτες κουβέντες, γιατί πρέπει να ξανακάνουμε και άλλες κουβέντες. Εμείς θα κάνουμε, πρέπει η κυρία Δουλγεράκη να διατηρηθεί στην επικαιρότητα κατά την προσωπική μου άποψη. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό που συνεχώς το επαναφέρομαι, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να πιέσουμε κι εμείς και εσείς σαν ως δημοσιογράφοι, να πιέσουμε να μπορέσουν εκεί που χωλαίνει το σύστημα να το καταλάβει και το κεντρικό κράτος, να βρεθούν οι χρηματοδοτήσεις, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ζημίες που υποστήκαμε στο σεισμό. Η συνάντηση που έχετε με τον Περιφερειάρχη σήμερα το πρωί αφορά σε αυτά τα θέματα? Και αυτό αφορά, αλλά και κάποια άλλα θέματα ανάπλασης, κυρία Δουλγεράκη, γιατί πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε. Τώρα έχουμε μια μεγάλη διαδικασία που πρέπει να το πιάσουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Είναι τα ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία αυτά πρέπει να κατεδαφιστούν και να απομακρυνθούν από τους οικισμούς, για να μην κινδυνεύουν πρώτα οι διερχόμενοι, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό, το οποίο έχει και αυτό διαδικασία, γιατί το θεσμικό πλαίσιο είναι λίγο περίεργο, να απομακρυνθούν. Οι χώροι οι οποίοι θα απομακρυνθούν αυτά τα σπίτια δεν μπορούν να μείνουν έρημα καταλήμματα στα χωριά. Θα πρέπει να δώσουμε μια νότα αισιοδοξία και ελπίδα στους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τους σεισμούς μας, να γίνουν πρότυποι οικισμοί, αν θέλετε, αφού μας το έκανε αυτό που μας έκανε ο σεισμός, να τους κάνουμε και ελκυστικούς στο να μείνουν οι ανθρώποι στις περιουσίες τους και να μην φύγουν από εκεί. Αυτό είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η κουβέντα, και το επόμενο διάστημα στα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα βγουν θα πρέπει να βγουν ειδικά προγράμματα για αυτές τις σεισμόπληκτες περιοχές. Αυτή είναι και μια κουβέντα που έχουμε τώρα με τον Περιφερειάρχη σε λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Μέρα σας, κυρία Δουλγεράκη.